Στο σημερινό μας μάθημα θα εξετάσουμε τις αλληλεπιδράσεις που εμφανίζουν οι οργανισμοί μεταξύ τους, αλλά και με τους αβιωτικούς παράγοντες του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν, καθώς στην βιολογία δεν εξετάζεται μόνο η εσωτερική οργάνωση και η μορφολογία που αυτοί παρουσιάζουν. Γενικά, ένα οικοσύστημα περιλαμβάνει το σύνολο των βιωτικών παραγόντων, δηλαδή των ζωντανών οργανισμών, τους αβιωτικούς παράγοντες, δηλαδή παράγοντες όπως η ηλιοφάνεια, η διαθεσιμότητα θρεπτικών συστατικών και άλλα, και τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις με όλους τους δυνατούς τρόπους. Πιο συγκεκριμένα, οι ζωντανοί οργανισμοί μπορούν να αλληλεπιδρούν με άλλους ζωντανούς οργανισμούς, να αναπαράγονται, να αναπτύσσουν σχέσεις ανταγωνισμού και συμβίωσης. Επίσης, οι βιωτικοί παράγοντες μπορούν να αλληλεπιδρούν με τα αβιωτικά στοιχεία, για παράδειγμα τα φυτά δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς νερό. Παράλληλα, και οι αβιωτικοί παράγοντες επηρεάζουν τους βιωτικούς, καθώς το διοξίδιο του άνθρακα επηρεάζει την διαβίωση των οργανισμών ως ρήπος που είναι. Τα οικοσυστήματα, όπως και οι οργανισμοί, εμφανίζουν επίπεδα οργάνωσης. Έτσι, η έννοια του είδους είναι ευρύτερη του πληθυσμού. Πολλά είδη μπορούν να δημιουργούν μια βιοκοινότητα που διαβιώνει σε έναν βιότοπο, ενώ έννοια ευρύτερη του βιοτόπου είναι το οικοσύστημα που εξετάζει και τους αβιωτικούς παράγοντες. Ας μελετήσουμε τις έννοιες αυτές μία προς μία. Το είδος περιλαμβάνει όλους τους οργανισμούς που αναπαράγονται μεταξύ τους δίνοντας γόνιμους απογόνους. Έτσι, όλες οι γάτες ανήκουν στο ίδιο είδος, καθώς αναπαράγονται και δίνουν γατάκια, τα οποία με τη σειρά τους μπορούν επίσης να αναπαράγονται. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τους ανθρώπους, καθώς ανήκουν όλοι στο είδος Homo sapiens και πληρούν το παραπάνω κριτήριο. Ήδη όπως ο άνθρωπος εμφανίζουν μεγάλη γεωγραφική εξάπλωση, ενώ άλλα, όπως τα καγκουρό, εμφανίζονται μόνο σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. Με τον όρο πληθυσμός αναφερόμαστε σε άτομα του ιδίου είδους που διαβιώνουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Κατά αυτόν τον τρόπο, όλες οι πεταλούδες του πλανήτη αποτελούν ένα είδος, οι πεταλούδες της Ευρώπης όμως αποτελούν έναν πληθυσμό. Ο βιότοπος είναι η περιοχή στην οποία ζουν διαφορετικοί πληθυσμοί, οι οποίοι αναπτύσσουν πλήθος σχέσεων μεταξύ τους. Βιότοπος μπορεί να θεωρηθεί ένα δάσος, το δέλτα ενός ποταμού, αλλά και μία λίμνη. Αντίθετα, οι οργανισμοί που ανήκουν σε διαφορετικούς πληθυσμούς και κατοικούν σε έναν βιότοπο χαρακτηρίζονται ως βιοκοινότητα. Για παράδειγμα, τα γεράκια, τα ποντίκια και οι βελανιδιές μιας περιοχής αποτελούν μια βιοκοινότητα. Ένα οικοσύστημα εξετάζει περισσότερα στοιχεία σε σχέση με μια βιοκοινότητα. Έτσι, ως οικοσύστημα μπορεί να θεωρηθεί ένα δάσος, στο οποίο όμως μελετώνται και οι αβιωτικοί παράγοντες, οι οποίοι βρίσκονται σε αλληλεπίδραση με τους βιωτικούς. Ας δούμε τώρα μερικές ασκήσεις του σχολικού μας βιβλίου. Στην άσκηση πολλαπλής επιλογής 1β, μία βιοκοινότητα περιλαμβάνει διαφορετικούς πληθυσμούς ενός βιοτόπου, με σωστή την επιλογή γ. Στην ακροστοιχίδα της άσκησης 5 του βιβλίου μας, οργανισμοί που ανήκουν σε διαφορετικούς πληθυσμούς και κατοικούν στον ίδιο βιότοπο μπορούν να δημιουργούν βιοκοινότητες. Οι παράγοντες του οικοσυστήματος που δεν είναι βιωτικοί χαρακτηρίζονται ως αβιωτικοί και πρέπει να γραφούν αντίστροφα στην ακροστοιχίδα. Η οργάνωση αποτελεί χαρακτηριστικό των οργανισμών αλλά και των οικοσυστημάτων. Απαραίτητη για όλους τους οργανισμούς είναι η τροφή, ενώ οι βιωτικοί παράγοντες ενός οικοσυστήματος λέγονται και οργανισμοί. Διάφοροι πληθυσμοί μπορούν να αποτελούν μία βιοκοινότητα. Τους βιωτικούς και τους αβιωτικούς παράγοντες περιλαμβάνει ένα οικοσύστημα. Τέλος, αντικείμενο της οικολογίας είναι οι σχέσεις που αναπτύσσονται σε ένα οικοσύστημα. Κατά αυτόν τον τρόπο, στην ακροστοιχίδα βλέπουμε να σχηματίζεται η λέξη βιότοπος, που είναι και η περιοχή στην οποία διαβιώνουν οι οργανισμοί ενός οικοσυστήματος.
Στον ιστότοπο του Πανελληνίου Δικτύου Καθηγητών μπορείτε να βρείτε περισσότερες ασκήσεις για εξάσκηση, αλλά και τις απαντήσεις τους. Σε επόμενό μας βιντεομάθημα θα μελετήσουμε την ομοιόσταση, δηλαδή την ικανότητα των οργανισμών να διατηρούν σταθερές τις συνθήκες του εσωτερικού τους περιβάλλοντος παρά τις εξωτερικές μεταβολές.